Κύρος από την εφημερίδα Η Αυγή. Καλησπέρα και στους δύο εκλεκτούς συναδέλφους. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Καλησπέρα και στους δυο σας και σε όσους μας παρακολουθούν απόψε. Καλησπέρα. Απλά θα ήθελα να διορθώσω ότι έχει κλείσει ένας κύκλος στην Αυγή και πλέον δεν είμαι διευθύνων σύμβουλος, αλλά ισχύει το ίδιο η δέσμευση η δημοσιογραφική. Παρεπιπτόντως, ποιος είναι διευθύνων σύμβουλος τώρα? Έχει αναλάβει ο κύριος Νικόλτσιος, που ήταν διευθύνων σύμβουλος και στο Left Media, που είναι το ραδιόφωνο. Με τον κύριο Νικόλτσιο έχουμε μια παλιά φιλία. Από την εποχή είναι γνωστός επίσης. Από την εποχή που είχαμε... Μακράς διαδρομής στα μέσα και που είχαμε συνεργαστεί, ήμουνα διευθυντής ειδήσεων, γενικός διευθυντής ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Sky. Δεν ξεχνάω τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και από τη δική σας διαδρομή και από τη δική σας ταυτότητα, γιατί ποτέ δεν την κρύψατε, ούτε εγώ την έκρυψα. Ακριβώς, αλλά προσπαθούμε έτσι. Για τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Είναι προς τιμή σας, κύριε Στούμπο, γι' αυτό και εκτιμώ και εσάς προσωπικά. Έχει σημασία. Και τον κύριο Νικόλτσιο και τον κύριο Ελευθερόπουλο. Πάντως, εγώ δεν θέλω να κρύψω ότι όλες αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν και κάποιες διαφωνίες και κάποιες αντιθέσεις. Είναι προφανές. Είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές και ο καθένας κρίνεται από αυτά που γράφει, είναι από αυτά σαφές που κάνει. Αυτό. Άλλωστε, και αυτά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω τα ελληνικά στήριο. Κόμματα να μην είναι μονολυθικά. Θέλω να υπάρχει όχι μόνο ζωντάνια. Να μην είναι μονολυθικά, αλλά τα μέσα ενημέρωσης, επειδή περνάνε δύσκολη περίοδο εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και το γνωρίζετε από τη δική σας πείρα και ο κύριος Ελευθερόγλου. Γιατί έχετε περάσει από πολλά μέσα και έτσι. Εγώ έχω και την εμπειρία στην πλάτη μου την Ιταλική. Έτσι. Θέλω να πω σε όσους μας βλέπουν ότι τα μέσα πρέπει να υπηρετούν και την εισηγορία και την πολυφωνία, όλα τα μέσα. Έχετε δίκιο. Και βέβαια να έχουν και ταυτότητα, όπως γίνεται και σε άλλες δημοκρατίες της Ευρώπης και υπερακρατικές, με τα έτσι καλά τους και τα κακά τους. Έτσι. Το μονοκόμματο και η καθετοποίηση δεν βοηθάνε το διάλογο και τις προσπάθειες. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και επικροτώ τη θέση σας. Ούτως ή άλλως θέλω να μην κρύψω ότι και πολλοί αριστεροί είναι ακόμα μπερδεμένοι σε σχέση με το πώς πρέπει να λειτουργούν τα μέσα. Ακριβώς. Άλλωστε και η εμπειρία που δώσαμε στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΡΤ, ας το πούμε, έχετε κριτικάρει κι εσείς. Έχουμε κριτικάρει κι εμείς ως δημοσιογράφοι με ταυτότητα τα ελλείμματα, τις ελλείψεις και τα προβλήματα. Και δυστυχώς τώρα βλέπουμε και τη σημερινή κυβέρνηση να πηγαίνει ακόμα χειρότερα τον υποτιθέμενο πλουραλισμό και τη δεοντολογία στην δημόσια τηλεόραση. Για να πω ένα παράδειγμα. Όντως, αλλά τέλος πάντων, ουδής και η σημερινή ευθυνών, ΕΡΤ έχει ελλείψεις και πάρα πολλά κενά και πολλές στραβοτιμονιές. Και δεν διστάζω, κύριε Στούμπο, να το πω δημόσια. Όπως όχι, και επί ημερών του ΣΥΡΙΖΑ διστάζω. Είχαμε χειρότερα, κατά τη γνώμη μου. Αλλά χειρότερα, δεν θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Μην πάμε σε αυτό το θερμόμετρο τώρα. Απλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Θέλω να ξεκινήσουμε για μένα από το μείζον γεγονός των τελευταίων τριών ημερών. Και για μένα μείζον γεγονός είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας όχι τυχαίος ανώτατος εν αποστρατεί αξιωματικός, επειδή ξέρω προσωπικά την οικογένεια, με τον αδελφό του είμαστε από τα παιδικά μας χρόνια στην ΟΝΕΔ. Ο αδελφός είναι ένας διαπρεπής δικηγόρος. Συνεργάτης και συνεταίρος σε δικηγορική εταιρεία του Θόδωρου του Φουρτσάκη, με ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο στη Μητροπόλεως. Ξέρω πολύ καλά την οικογένεια και είναι παιδιά του παλιού βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, του Μακαρίτη, του Διακόπουλου. Εγώ δεν έχω κρύψει ότι προέρχομαι από τα σπλάχνα του χώρου, γι' αυτό ξέρω καλά πρόσωπα και πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Βγαίνει ο Διακόπουλος, που όπως είπα είναι πολύ σοβαρός αξιωματικός, πολύ συγκροτημένη προσωπικότητα. Δεν είναι αυτός που θα έβγαινε για 5-10 λεπτά δημοσιότητος να πει την παρόλα του. Και δίνει μια συνέντευξη στο Έθνος της Κυριακής, στην οποία μιλάει για την ανάγκη συμβιβασμών με το γείτονα και λέει κατά λέξη το εξής. Σας τα διαβάζω μέσα από το europos.gr για να μην νομίζει κανείς ότι αλλοιώνουμε κάτι από αυτά που είπε. Οι γενικές αρχές παραδείγματος χάρη του δικαίου της θάλασσας, λέει ο κύριος Διακόπουλος, εφαρμόζονται αυτούσιες και αναντήρητα σε ένα νησί στη μέση του ωκεανού. Αλλά σε περιπτώσεις γεωγραφικής εγκύτητας, των νησιών δηλαδή προς κάποια άλλη χώρα, καλούνται τα παρακείμενα ή αντικείμενα κράτη να έρθουν σε μια δίκαιη συμφωνία στη βάση βεβαίως των προνοιών του δικαίου της θάλασσας. Σε περίπτωση μη συμφωνίας παρέχει τη δυνατότητα των δικαιοδοτικών οργάνων. Το δίκαιο δηλαδή δεν αποσκοπεί σε ανταγωνισμούς ή αποκλεισμούς, αλλά σε συνεργασίες. Κάθε επιτυχής διαπραγμάτευση, συνεχίζει ο Ναύαρχος Διακόπουλος, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Δημοκρατίας, κάθε επιτυχής διαπραγμάτευση είναι αποτέλεσμα συγκερασμού αντίρροπων συμφερόντων και κάθε διεθνής συμφωνία είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού.
Σε μία διαπραγμάτευση είναι λογικό και θεμητό να μπαίνεις επιδιώκοντας το δυνητικό μέγιστο που σου επιτρέπει το διεθνές δίκαιο για να καταλήξεις εν τέλει σε ένα αμοιβαία αποδεκτό σημείο. Αυτή η απόκληση καταλήγει στη σχετική παράγραφο μεταξύ του μεγίστου και του εφικτού βαπτίζεται με περισσή ευκολία και ανευθυνότητα ως μειοδοσία και ενδοτισμός. Η αδυναμία μας να αντιληφθούμε ως θεμητό έναν συμβιβασμό και η ευκολία με την οποία κάθε δυνητικό συμβιβασμό τον αποκηρύσουμε εκ προημίου ως ενδοτισμό ή μειοδοσία είναι ένας σημαντικός και μάλλον βλαπτικός για τα συμφέροντά μας ανασταλτικός παράγοντας. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, θέλω να σχολιάσετε το γεγονός ότι σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες ασκούνται τώρα που μιλάμε πολύ πολύ δυνατές πιέσεις προς την πλευρά του Πρωθυπουργού από τους Γερμανούς, έχουμε τη Γερμανική Προεδρία, έτσι δεν είναι, και από τους Αμερικανούς. Σε λίγες μέρες, ναι, ξεκινάει. Σε λίγες μέρες ξεκινάει, μπροστά μας είναι. Για να ξεκινήσει ένας διάλογος, το ζέσταμα ξεκίνησε με το τηλεφώνημα Μητσοτάκη προς Ερντογάν, να ξεκινήσει ένας διάλογος, στον οποίο η Τουρκία θα προσέλθει με την αδιάλακτη θέση ότι τα νησιά μεγάλα και μικρά δεν έχουν ως κεφαλοκρηπίδα και θα δεχθεί τελικά υποχωρούσα, βάλτε το σε εισαγωγικά, ότι τα νησιά που είναι κοντά στις υπηρετικές ακτές της, τα ελληνικά νησιά, έχουν μεν υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά με μειωμένη επίρρεια, κατ' εφαρμογή των όσων ίσχυσαν και απεδέχθησαν Ελλάδα και Ιταλία, στη διμερή συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο χώρες πριν από λίγο καιρό για την οριοθέτηση των ΑΟΣ. Με μία διαφορά, ότι η Ιταλία δεν διεκδικεί από την Ελλάδα και δεν απειλεί την Ελλάδα. Βλέπετε τέτοια προοπτική. Εγώ δεν τα λέω σαν λόγια του αέρα. Είναι δικό μου ρεπορτάζ και δικές μου πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές. Τόσο από την Ουάσιγκτον, όσο και από το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες. Ακούω το δικό σας σχόλιο σε συνδυασμό και με τα όσα είπε ο Ναύαρχος Διακόπουλος. Ακούστε με λίγο, αν μπορώ να ξεκινήσω μια πρώτη παρέμβαση. Επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας, καταρχήν να πω ότι μια και η εκπομπή την έχετε ονομάσει Western. Ξέρετε τι ίσχυε στο Far West κάποτε και οι φίλοι που μας βλέπουν νομίζω το αντιλαμβάνονται. Ναι. Ναι, ναι. Αν ακούγομαι. Ακούγεστε τέλεια. Στη Δύση λοιπόν ίσχυε ο νόμος του πιο ισχυρού πιστολά συνήθως. Ή των πολλών ισχυρών πιστολάδων. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή μας, για να το ξεκινήσω έτσι, σε ένα πιο πολυπολικό κόσμο, ναι, ναι, γιατί έχει καταρρεύσει προπολού ο παλαιός διπολικός κόσμος με τα προβλήματά του και τα ελλείμματά του, δυστυχώς βλέπουμε όλο και πιο έντονα τα φαινόμενα των μεγάλων πανίσχυρων πιστολάδων, που δεν είναι απλά ένας, εν προκειμένου ο κύριος Τραμπ, που περίπου έχει αυτοκτονήσει και με τον ιό, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως, ναι, και σωστά υπενθυμίσατε σε όσους μας βλέπουν, ότι δυστυχώς η περιπέτεια με τον κορονοϊό, όχι μόνο για τη χώρα μας, όχι μόνο για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο συνεχίζεται και είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά δεν θα μείνω σε αυτό. Έχουμε 500.000 λοιπόν, νεκρούς. Επειδή είμαστε και σε μια κατάσταση που και στην περιοχή μας υπάρχει ένας πολύ ισχυρός περιφερειακός πιστολάς, ένας σουλτάνος, έτσι, και ξέρουμε ποιες είναι οι αδιφάγειες ορέξεις του επί μακρόν, για να μην το αναλύσω πολύ, θα ήθελα να επικροτήσω αυτά που είπατε για τη σχεδόν δημόσια διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει, με την έννοια ότι το πραγματικό γεγονός των ημερών, και μάλιστα να το προσθέσω ότι μου έκανε εντύπωση ότι πολλοί δεν το παρακολούθησαν σοβαρά αυτές τις τρεις μέρες, ήταν το τηλεφώνημα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Σουλτάνο κατόπιν πολλών παρενέσεων και η συνέντευξη που αναφερθήκατε. Βέβαια έχει προηγηθεί και μια άλλη συνέντευξη, αν θυμάστε, δηλώσεις από άλλο σύμβουλο του σημερινού Πρωθυπουργού. Τον αναπληρωτή, μάλιστα, του σωστά, κύριου Διακόπουλου. Σωστά. Και πριν πάμε στην ουσία του ζητήματος, θα ήθελα να πω ότι όλες αυτές οι σημειολογίες, άλλωστε νομίζω ήταν σχεδόν πλήρως δημόσια και η διαμεσολάβηση, επειδή αναφερθήκατε στη Γερμανία και στην Αμερική, εγώ να προσθέσω την Ιταλία. Σωστό. Που ήταν δημοσίως προφανής η κινητικότητα με την Ιταλία και τον κύριο Ντι Μάγιο, ο οποίος πήγε και στην Άγκυρα και μίλησε και με τον κύριο Δένδια. Και ακριβώς ήταν συμπληρωματική και πιο ολοκληρωμένη, για να έχουμε όλη την εικόνα και όσοι μας βλέπουν. Mm-hmm. Δεν θέλω να αποφύγω το ψητό της ερώτησής σας για να μην μακρηγορήσω. Υπάρχει ζήτημα απαράδεκτων διεκδικήσεων εκ μέρους του Σουλτάνου? Υπάρχει. Όποιοι δεν έχουν καθαρή στρατηγική
Και νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση, παρότι θυμίζω έδωσε τη μάχη των περσινών εκλογών καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ τότε για τις πρέσπες. Πώς να το πω, περίπου για μειοδοσία εθνική με τις πρέσπες, που ήταν μια σοβαρή απόπειρα να λυθεί ένα θέμα και να περιορίσει τις επεκτατικές προσπάθειες και τους χειρισμούς της Άγκυρας. Τέλος πάντων, αυτά είναι περασμένα, όχι ξεχασμένα. Πάω λοιπόν στην επικαιροποίηση. Είναι προφανές ότι το κεντρικό επιτελείο της σημερινής κυβέρνησης δεν είχε και δεν έχει μία σταθερή γραμμή πλεύσης απέναντι στα ευρωτουρκικά, ελληνοτουρκικά, παρότι προσπάθησε εσπερσμένα το τελευταίο διάστημα να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Ποιες ήταν οι διορθωτικές κινήσεις? Το ότι ήρθε στα σύνορα τα ευρωτουρκικά, ελληνοτουρκικά, ο Ευρωπαίος Υπουργός Εξωτερικών, συμβολικά έχει κύριος Μπορέλ. Σωστά, ο Ισπανός, έχει σημασία να τα θυμίζουμε και αυτά. Ισπανός, Ζωζέ Μπορέλ. Εδώ εκείνο όμως που έχουμε να δούμε είναι ότι αν τα σήματα που δίνουμε προς την Άγκυρα είναι απλά σήματα ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε, ενώ οι απειλές, οι προκλήσεις και οι κινήσεις οι επιθετικές είναι όλο και σε μεγαλύτερη ένταση, ας πάρουμε και τις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας, αυτό δείχνει ότι μάλλον να προσπαθούμε να έχουμε ανοιχτή επικοινωνία, αλλά να μην καταντήσουμε η επικοινωνία να την φάει ο μαύρος κορονοϊός. Σωστό. Με την έννοια ότι στην προκειμένη περίπτωση υπερασπιζόμαστε και θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τις ελληνικές ΑΟΣ. Βεβαίως υπάρχουν και δυνατότητες συνεννοήσεων, αλλά όχι συμβιβασμών ή ετοιμότητας, να το πω έτσι, λες και είναι πάνω στο τραπέζι μια συζήτηση που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από την πλευρά της Άγκυρας. Το θέτω ευθέως, κύριε Στούμπο, σε εσάς. Το θέτω ευθέως για να πάω στον κύριο Ελευθερόγλου. Ναι. Θεωρείτε, επειδή ξέρετε πολύ καλύτερα την αξιωματική αντιπολίτευση από μένα, θεωρείτε ότι... Δεν το είπα τυχαία προηγουμένως ότι είδε ότι από μια σειρά χώρους και μέσα δεν παρουσιάστηκαν τα ζητήματα και την ένταση και την προσοχή που θα χρειαζόταν. Ακριβώς. Και το είπα γενικότερα, τώρα, θεωρείτε... τώρα δεν έγινε σαφές. Το μήνυμα ήταν σαφές, εγώ το αντελήφθη. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεχόταν μία λύση σαν αυτή που κυοφορείται στο παρασκήνιο και προωθείται από Γερμανούς και Αμερικανούς, δηλαδή διάλογος Ελλάδος-Τουρκίας, με ένα πλαίσιο όπου η Τουρκία προσέρχεται αδιάλακτη στην αρχή και λέει δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ναό στα με νησιά, τον τρόπο, ναι. Μόνο όλα, χωρικά ύδατα. Όλα, η Ελλάδα επιμένει πάρουμε... στο δικαίωμα που της δίνει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θαλάσσης, και καταλήγουμε σε αυτό που υποδεικνύει ο Ναύαρχος Διακόπουλος, γιατί το υποδεικνύει ούτε καν εμέσως, αμέσως, να δεχθεί η Ελλάδα ότι τα νησιά της που βρίσκονται κοντά στη μεγάλη υπηρετική ακτή της Τουρκίας θα έχουν μειωμένη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή για παράδειγμα το συγκρότημα του Καστελορίζου δεν θα έχει 100% κυριαρχία στις θαλάσσιες ζώνες που το περιβάλλουν, όπως μας δίνει το δικαίωμα, το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο, αλλά θα έχει 40%. Είναι πράγματα που δέχθηκε η Ελλάδα στη συμφωνία για τη ΣΑΟΣ με την Ιταλία, με τη διαφορά ότι η Ιταλία ούτε απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, ούτε διεκδικεί έδαφος ελληνικό και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος, ούτε έχει εξαπολύσει υβριδικό πόλεμο σε βάρος της Ελλάδος με παράτυπους μετανάστες. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε... Επειδή κυριεύω να το μονοπολίσω, απαντώ. Επειδή σέβομαι πολύ τον... Για να πάμε στον κύριο Ελευθερόγλου. Λέω λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν είμαι ηγετικά κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι ένας δημοσιογράφος με αριστερή ταυτότητα, με γνωρίζετε καλά όλοι και όσοι μας βλέπουν. Λέω και λοιπόν, με συνέπεια σε αυτά που ότι πιστεύετε. Η όποια προσπάθεια ειρηνικού διεξόδου απέναντι σε όλα τα ζητήματα, παρά τις προκλήσεις, αν δεν είναι πολυμερής μαζί με την Ευρώπη, μαζί με όλες τις μεσογειακές χώρες, για να μην θυμίσω τώρα την ιστορία του Τουρκο-Λιβικού Συμφώνου, ναι, και τις προχειρότητες που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και όχι μόνο πριν από αρκετούς μήνες με τον κύριο Χαφτάρ και άλλους, γιατί επένδυσε σε μια προοπτική επί του πεδίου που δεν κάθισε, σε εισαγωγικά το λέω πολύ ευγενικά. Άρα οι αρχές του δικαίου της θαλάσσης και του διεθνούς δικαίου ή θα ισχύσουν και θα είναι πολυμερή συνεννόηση επισημοποιημένη με όλους, Κυπριακή Δημοκρατία, ναι, 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 Αίγυπτο, Ισραήλ, Τουρκία, ή δεν θα υπάρξει και θα με θυμηθείτε. Είστε σαφείς. Διότι με την... Είστε σαφείς. Και με τη Γαλλία, να θυμίσω το πρόσφατο επεισόδιο, είδαμε τι σημαίνει η υλοποίηση των κανόνων του ΟΗΕ,
όταν προκλητικότατα οι Τούρκοι είδατε ότι απείλησαν ακόμα και τις γαλλικές φρεγάτες που υποτίθεται ότι προσπάθησαν πολύ να κάνουν μια μειοψία πολύ που παραβιάζει γνωστό το ΕΠΑ. Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Πάω στον κύριο Ελευθερόγλου. Κύριε Ελευθερόγλου, επί του συγκεκριμένου, συνέντευξη Διακόπουλου, πληροφορίες για πιέσεις προς Μητσοτάκη για να γίνει διαπραγμάτευση άμεσα με τον Ερντογάν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εδώ και καιρό το έχουμε επισημάνει τον κίνδυνο. Αυτό το ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν θα γίνει με θερμό επεισόδιο ή χωρίς θερμό επεισόδιο. Φαίνεται η στρατηγική που επιλέγει και η Γερμανία και η Αμερική να μας οδηγήσει σε ένα διάλογο χωρίς θερμό επεισόδιο. Τουλάχιστον αυτό ισχύει για την ώρα. Να πω όμως, γιατί και εσύ έχεις καλό να υποφτάσεις πάνω και ο Δημήτρης και εγώ, ότι δεν είναι πρώτη φορά που ασκούνται αυτές τις πιέσεις. Το 2004 στο 2007 επί κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή είχαν γίνει αντίστοιχες πιέσεις να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου με την Τουρκία και να συζητήσουμε τη μειωμένη επιρροή. Και να θυμίσω ότι είναι μια πάγια στρατηγική και των ΗΠΑ και της Γερμανίας να μας οδηγήσουν σε διάλογο στο Αιγαίο. Αυτό για να ξέρουμε και πού πάμε και πώς πάμε. Πιστεύεις, Νίκο μου, ότι μπορεί μια ελληνική κυβέρνηση και εν προκειμένου ο Μητσοτάκης, ένας πρωθυπουργός με υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά, μπορεί να δεχθεί ένα τέτοιο πλαίσιο διαλόγου? Δηλαδή να δεχθεί η Ελλάδα μειωμένη επίρρεια των νησιών του Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου, που, των ακριτικών μας νησιών, που είναι κοντά στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδος-Τουρκίας, μειωμένη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες, σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Πίστευε κανείς ο πανίσχυρος Αλέξης Τσίπρας ότι θα συμφωνούσε με τα Σκόπια για το όνομα? Θεωρώ πως όχι. Λέω λοιπόν ότι και οι δύο αρχηγοί είχαν μια στρατηγική. Ελπίζω της Νέας Δημοκρατίας οι πρέσπες να μείνουν στο Καστελόριζο. Αυτό είναι ευχή και ελπίδα. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή δήλωση που κάνεις και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι συμπυκνώνεις σε μια φράση τα πάντα. Λες ελπίζω και εύχομαι να μην είναι για τη νέα, οι πρέσπες της Νέας Δημοκρατίας μια συμφωνία για το Καστελόριζο. Και πρέπει να φωτίσει. Πολύ σοβαρό. Και κύριε Παναγιωτόπουλε, και με την Αίγυπτο. Γιατί και η Αίγυπτος και η Τουρκία θέλουν μειωμένη επιρροή στο Καστελόριζο. Επίρρεια, σωστό. Επίρρεια στο Καστελόριζο. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει και από τη στιγμή που ανοίξαμε την πόρτα με την Ιταλία, χώρα όπως πολύ σωστά επισημάνεται και οι δύο φίλοι και σύμμαχο, η οποία δεν μας απειλεί, δώσαμε ένα πολύ ωραίο πάτημα στην Άγκυρα. Γι' αυτό και πανηγύριζε εκείνη τη μέρα. Γι' αυτό και βγήκε ο Τσαβούσογλου και είπε: εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, λέει, για τη συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας, γιατί ανοίγει το δρόμο για συμβιβασμούς. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί σπέβδει τόσο πολύ, ακόμη και αν τα πιστεύει. Εγώ εκτιμώ τον Ναύαρχο Διακόπουλο, αλλά και διαφωνώ μαζί του, δεν υπάρχει θέμα. Διαφωνώ 100% με τις απόψεις που εξέφρασε στο Έθνος της Κυριακής. Αλλά γιατί σπέβδει να παραστήσει το λαγό? Μα δεν είναι μόνο ο κ. Διακόπουλος, να σας θυμίσω και Παναγιωτόπουλο, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν ταχθεί σε αυτή τη στρατηγική, είτε με τη Χάγη, είτε με διάφορα άλλα προσχήματα. Υπάρχει μια σύγκρουση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δύο τάσεων για τους χειρισμούς με την Τουρκία. Θυμίσουμε και τη συνέντευξη Σαμαρά, έτσι. Ακριβώς. Είναι πολλά τα στελέχη που διαφωνούν με αυτή τη στρατηγική, όπως και πολλά που συμφωνούν. Το θέμα είναι αν θα πάμε σε διάλογο συντεταγμένα, αφού έχουμε επεκτείνει τα 12 μίλια. Ούτε με την Ιταλία το κάναμε. Μάλιστα. Ούτε με την Ιταλία που έχουμε κλείσει τη συμφωνία, μάλιστα, με την ΑΟΣ προχωρήσαμε στην κίνηση της ανακήρυξης των 12 μιλίων. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, ελάτε για να κλείσουμε. Μόνο μία κουβέντα. Ίσως νομίζω θα πρέπει να επαναφέρω στην κουβέντα ως προβληματισμό. Εγώ δεν είμαι κόμμα. Ναι. Ότι το γεγονός ότι σε αυτά τα ζητήματα ευρωτουρκικά, ελληνοτουρκικά και ευρύτερα θα έπρεπε να έχει συγκληθεί η σύνοδος των αρχηγών που έχει ζητηθεί και από σαφής τον ΣΥΡΙΖΑ και από το κίνημα αλλαγής. Σαφής, κύριε Στούμπο. Όχι όμως για να περάσει η ώρα, αλλά για να σχεδιαστεί μια συνολικότερη πολιτική που βλέπουμε ήδη τελευταία την κυβέρνηση να κάνει μπρος-πίσω. Ακριβώς για να είμαστε πιο ενιαίοι, πιο συστηματικοί και σαφής, πιο ουσιαστικοί στο σχεδιασμό της προσπάθειας. Σαφής, σαφής. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαν. Και να πω ότι όσοι στα... Λοιπόν, Νίκος Ελευθερόγλου, και ζητώ συγγνώμη που τον κόψαμε στον